Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή από τρόπο ε, κατά γυναικών, δολοφονίες συγκεκριμένα γυναικών από νυν και πρώην συζύγους, συντρόφους τους, που σχετίζονται με τον έναν ή άλλο τρόπο με την παθολογία των διαπροσωπικών σχέσεων, έχει πυροδοτηθεί μια συζήτηση για το πρόβλημα της ποινική αντιμετώπισης τέτοιων εγκλημάτων και της ποινική μεταχείρισης των δραστών τους. Η θέση του ΚΚΕ στο ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρη και απερίφραστη. Τασόμαστε κατηγορηματικά ενάντια σε κάθε περίπτωση ατιμορρησίας ή προσπάθειας να πέσουν στα μαλακά οι δράστες τέτοιων απεχθών εγκλημάτων κατά γυναικών ενάντια στην απαξίωση της προσωπικότητας κάθε γυναίκα των επιλογών της σχετικά με τον σύντροφό της και τη ζωή της, Είμαστε σταθερά υποστηρικτές της μηδενική ανοχής σε φαινόμενα κάθε μορφής και είδους βίας και γενικότερα κακοποιητικής συμπεριφοράς σε βάρος των γυναικών. Είμαστε υπέρ της αυστηρότερη ποινική μεταχείρισης τέτοιων αποτρόπαιων εγκλημάτων. Γι' αυτό και συγκεκριμένα προτείνουμε τροποποιήσεις και αναμορφώσεις ποινικών διατάξεων που ήδη ισχύουν σήμερα, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 79 του ποινικού κώδικα, το οποίο αφορά τα κίνητρα του δράστη ενός εγκλήματος ανθρωποκτονίας και όχι μόνο, αλλά κάθε μορφής βίας και γενικά κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος γυναικών, αλλά και κατά την επιμέτρηση της ε, ποινή σύμφωνα με το άρθρο 82α του ΠΚ. Και μάλιστα, ακριβώς ε, επειδή επισημένουμε και τις ελλείψεις της, στις συγκεκριμένες διατάξεις, ελλείψεις σαφήνειας δηλαδή, και ε, δυνατότητας ερμηνεών που να αφήνουν παραθυράκια, Είμαστε υπέρ της αντίληψης ότι θα πρέπει να ε, αναδιατυπωθούν με σαφήνεια ε, οι συγκεκριμένες διατάξεις έτσι ώστε να περιλαμβάνεται το, είτε το κίνητρο του δράστη με βάση το φύλλο του θύματος δηλαδή σε αυτές τις διατάξεις έτσι ώστε να επιτρέπεται και να δίνεται η δυνατότητα για μία αυστηρότερη ποινική μεταχείριση, μια ποινική μεταχείριση του δράστη τέτοιων εγκλημάτων που δεν θα αφήνει ούτε παραθυράκια, ούτε ερμηνείες. Την ίδια στιγμή τονίζουμε ότι δεν μπορεί η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση από μόνη της να εξασφαλίσει την ολόπλευρη προστασία των γυναικών από τέτοια αποκουστικά εγκλήματα. Δεν μπορεί να μετριάσει τέτοια φαινόμενα που γεννάει η βαθιά ανισοτιμία της γυναίκας στον καπιταλισμό, η ταξική εκμετάλλευση και η καταπίεση λογοφύλου σε ένα βάρβαρο σύστημα που εμπορευματοποιεί ακόμη και το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη οντότητα. Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κοπέλους μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του δράστη αυτών των φρικιαστικών εγκλημάτων που έχουν να κάνουν κυμαίνονται από την αστυνομική αδιαφορία ή αυθαιρεσία μέχρι την υποστελέχωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, τις μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες, ενώ παραμένει η έλλειψη επιστημονικής, νομικής, κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης των θυμάτων από κρατικέ δομές. Με βάση τη συνολική αντίληψη του κόμματός μας για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, όπως αναλύθηκε και από την κεντρική ομιλία, αλλά και τις προτάσεις μας για την ποινική αντιμετώπιση τέτοιων ιδεχθών εγκλημάτων τοποθετούμαστε και στη σχετική συζήτηση που είναι σε εξέλιξη. Οι περιπτώσει των 13 γυναικών που έχουν χάσει τη ζωή του στα χέρια των συντρόφων ή τέο συζύγων του μέσα στο τρέχον έτο φορτίζουν αναπόφευκτα τη συζήτηση. Αυτή η ευαισθητοποίηση αξιοποιείται από πολιτικέ δυνάμει, κυρίω τη σοσιαλδημοκρατία και του οπορτουνισμού, που επιχείρουν τον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μια διάκριση, ότι υπάρχουν καλοπροαίρετες φωνές, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, που εκφράζουν την ανησυχία τους για τα ζητήματα της ποινική μεταχείρισης και πώς αυτή θα μπορούσε πιο αποτελεσματικά να συμβάλλει στην προστασία ε, των γυναικών από φαινόμενα ε, βίας και πολύ περισσότερο ε, ανθρωποκτονιών και βεβαίως με, αυτόν, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή την, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες θέλουμε να έχουμε και επιδιώκουμε να έχουμε γόνιμο διάλογο, μια δημιουργική συζήτηση. Όμως ξεχωρίζουμε απόψεις όπως είπα που προέρχονται από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού που έχουν ένα συγκροτημένο ιδεολογικό υπόβαθρο και συγκεκριμένες στοχεύσεις. Οι θέσεις αυτές υπερπροβάλλουν την αυστηροποίηση της ποινική μεταχείριση των δραστών τέτοιων αποτρόπων εγκλημάτων κατά γυναικών ως μέσο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου, προωθώντας μεταξύ άλλων και το αίτημα για θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος της γυναικο γυναικοκτονίας. το ΣΥΡΙΖΑ κάτι ξέρει από ιδιώνυμα, αφού αυτός ήταν ο, ο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έφερε και το ιδιώνυμο έγκλημα της παρεμπόδισης πληστηριασμών των σπιτιών του εργατό κόσμου. Καλλιεργούν την αντίληψη ότι ένα κοινωνικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες στην εκμεταλλευτική κοινωνία η οποία επιβάλλει την ανισοτιμία της γυναίκας σε κάθε πλευρά της οικονομικής κοινωνικής ζωής μπορεί να λυθεί αποκλειστικά και μόνο με ποινικά μέσα, δηλαδή με την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των εκφράσεων αυτού του βαθιά ταξικού φαινομένου. Φορτώνουν το πρόβλημα δηλαδή στο αστικό νομικό επικοδόμημα και όχι στη μήτρα του, δηλαδή τις κυρίαρχες οικονομικές κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, που ο πυρήνα του είναι η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και κατ' επέκταση στα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να στρέψουν τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις των γυναικών, κυρίως νέων από εργατικές λαϊκές δυνάμεις, σε ανώδυνες για το σύστημα και ουτοπικές λύσεις εντός των θεσμών του αστικού κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της αστικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, αυτή η ιδεολογική κατασκευή σοσιαλδημοκρατίας και οπορτουνισμού δεν κρύβει μόνο την αιτία του προβλήματος, αλλά ανοίγει και έναν πολύ επικίνδυνο Δρόμο για την αντιμετώπιση του εργατικού λαϊκού κινήματος και αυτό δεν γίνεται καθόλου αθέλητα. Επιτρέψα μου να σταθώ σε ορισμένες πλευρές της αστικής αντίληψης περί του εγκλήματος και της ποινική αντιμετώπισης του με στόχο να αποδείξουμε και την ανεδαφικότητα των ισχυρισμών και των αντιλήψεων αυτών. Η αστική κοινωνιολογία και εγκληματολογία, η αστική νομική ποινική αντίληψη ευρύτερα, αν και στα λόγια αναγνωρίζει το έγκλημα σαν κοινωνικό φαινόμενο, ουσιαστικά το αντιμετωπίζει σαν μια αντικοινωνική συμπεριφορά, αντικοινωνική σε εισαγωγικά, που συνδέεται πάντοτε με τη βαθολογία που αναπτύσσει ένας συγκεκριμένος δράστης ακόμη και όταν επιχειρεί να εντοπίσει κοινωνικές αιτίε, εξετάζει μεμονωμένα κάποιες επιμέρους πλευρές, αποφεύγοντας να εξετάσει το ίδιο το οικονομικό κοινωνικό σύστημα στη συγκεκριμένη ιστορική βαθμίδα ανάπτυξής του, ενώ παραγνωρίζει τις σχέσεις ιδιοκτησίας στην παραγωγή, την ταξική διαφοροποίηση που εκφράζεται στο επικοδόμημα σε κάθε εκμεταλλευτική κοινωνία. Αυτές οι ταξικές σχέσεις είναι που καθορίζουν τις ιδεολογικές, νομικές και άλλες αντιλήψεις, θρησκευτικέ κλπ, που καθορίζουν και αντίστοιχες μορφές κοινωνικής συνείδησης, στάσης ζωής, αξίες κλπ, που αλληλεπιδρούν με την νομοθεσία που θεσπίζει το κράτος της εκάστοτε άρχουσα τάξης. Στον καπιταλισμό, οι εκμεταλλευτικές σχέσει στην παραγωγή αντανακλώνται και στο επικοδόμημα, διαμορφώνοντα το έδαφο, για παράδειγμα, για την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και συνολικότερα για την κοινωνική συνείδηση απέναντι σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς όπως είναι κακοποιητικές ε, συμπεριφορές σε βάρος γυναικών. Το έγκλημα είναι πως συνιστά κοινωνικό φαινόμενο που εδράζεται και αναπτύσσεται σε εκμεταλλευτικές σχέσεις χωρίς να αποτελεί αναγκαία άμεση αντανάκλασή τους στην κοινωνική συνείδηση που ωστόσο Διαμορφώνουν όμως το περιβάλλον στο οποίο η τελευταία η κοινωνική συνείδηση δηλαδή εξελίσσεται. Το έγκλημα αποτελεί κοινωνική συμπεριφορά που αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί να του καταλογιστεί σύμφωνα με την αστική νομική σκέψη μια συμπεριφορά η οποία αποδοκιμάζεται από τον νόμο γιατί προσβάλλει αυτό λεγόμενο ένομο αγαθό το οποίο ο νόμος θεωρεί ότι αξίζει προστασίας. Από την άλλη, η ποινή χαρακτηρίζεται ως η αντίδραση του νόμου και σκόπιμα δεν λέω της κοινωνίας, γιατί ε, η νομοθετική έκφραση που επιχειρείται να εμφανιστεί σαν κοινωνική δεν είναι παρά τίποτε άλλο παρά υψωμένη σε νόμο βούληση της άρχουσας τάξης. Και γι' αυτό αποφεύγω να αναφέρομαι σε κοινωνία, αλλά σε νόμο, με την έννοια της βούλησης, της άρχουσας αστικής ε, τάξης στη, στη συγκεκριμένη ιστορική εποχή που βρισκόμαστε. Άρα, ως ποινή, λοιπόν, η αστική νομική σκέψη χαρακτηρίζει την αντίδραση του νόμου απέναντι σε μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, προκειμένου να εκφράσει την αποδοκιμασία της συμπεριφορά αυτής και έχει σαν στόχο να γίνει αντιληπτή στο δράστη ως επιβολή ενός κακού. Σύμφωνα με την κλασική αστική νομική σκέψη, το έγκλημα έχει δυσυπόστατο χαρακτήρα που πηγάζει από το γεγονός ότι αποτελεί ανθρώπινη συμπεριφορά. Διακρίνεται έτσι η αντικειμενική από την υποκειμενική του υπόσταση. Η πρώτη, η αντικειμενική, αναφέρεται στο στοιχείο της συμπεριφοράς καθεαυτής, ως ή που εκδηλώνεται στον εξωτερικό κόσμο και πρέπει να περιγράφεται στο νόμο. Το υποκειμενικό στοιχείο του εγκλήματος αφορά το πρόσωπο του δράστη, δηλαδή την μορφή της υπετιότητάς του, αν αυτό δηλαδή οφείλεται στο δόλο σε πρόθεσή του ή σε αμέλεια, αν έχει την ικανότητα καταλογισμού, δηλαδή αν ε, ψυχοκοινωνικά μπορεί να αντιληφθεί τη διάκριση δικαίου αδίκου, α, εν γέννη την ψυχική πνευματική του ικανότητα να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της συμπεριφορά του. Οι ειδικέ συνθήκε τέλεση ενό εγκλήματο μπορεί να αφορούν την προσωπικότητα του δράστη, τη συμπεριφορά του θύματος, την προηγούμενη ζωή του, τα κινητρά του και άλλε συνθήκε που αξιολογούνται από τον νόμο, άλλοτε σαν και άλλοτε σαν επιβαρυντικέ περιστάσει, που έχουν επίδραση στην επιμέτρηση της ποινή που επιβάλλεται στο συγκεκριμένο δράστη, όχι γενικά. Άρα η ανθρωποκτονία χαρακτηριζόμενη σαν έγκλημα προστατεύει ένα ένομο αγαθό. Ποιο είναι αυτό το ένομο αγαθό? Είναι το ένομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Βέβαια, στον καπιταλισμό, όπως και στα προηγούμενα εκμεταλλευτικά συστήματα, η ανθρώπινη ζωή δεν είναι ποτέ απόλυτο αγαθό. Παραδείγματο χάρη, αναφέρθηκε και από την συντρόφισσα την Ελένη Τιμπέλου, στη δουλειοκτητική κοινωνία ο δούλο χαρακτηριζόταν ω ομιλών πράγμα και επομένω η δολοφονία του δεν επέφερε καμία συνέπεια για το δράστη. Οι αστικές επαναστάσεις αναγνώρισαν διακηρυκτικά την ανθρώπινη ζωή ως απόλυτο αγαθό και μάλιστα ανεξάρτητα από φιλή, εθνικότητα, καταγωγή, θρησκεία, Όμω από την πρώτη στιγμή ο καπιταλισμό ποτέ δεν αποδέχτηκε στην πράξη την αξία τη ανθρώπινη ζωή ω απόλυτη για όλου του ανθρώπου, πρώτα και κύρια του εργάτε και πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε την πιο α, μεγάλη αντιδραστικοποίηση τη καπιταλιστική κοινωνία. Η δική μα αντίληψη έχει διαφορετική αφετηρία. Και η αφετηρία τη είναι η αξία του εργαζόμενου ανθρώπου ω παραγωγού του πλούτου κάθε οικονομικού κοινωνικού συστήματος. Η γυναικοκτονία, επομένως, αποτελεί ανθρωποκτονία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί έχουμε πρόβλημα με τον όρο. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί απηχεί μια πραγματικότητα όταν υπάρχει ένα έγκλημα ανθρωποκτονίας εναντίον μιας γυναίκας. Το πρόβλημα δεν είναι ο όρος, το πρόβλημα είναι η το ιδεολογικό περιεχόμενο που προσπαθείτε και επιδιώκετε να αποδοθεί και μάλιστα με την καθιέρωσή του, όπως είπα, ως ιδιώνυμου ξεχωριστού, ειδικού δηλαδή, εγκλήματος στον ποινικό νόμο. Η γυναικοκτονία λοιπόν αποτελεί ανθρωποκτονία. Η θέσπιση της ως ιδιώνυμου εγκλήματος δεν αναφέρεται σε κάποιο διαφορετικό ένομο αγαθό, παρά μόνο σε αυτό της ανθρώπινης ζωής. Επομένως, η θέσπιση ενός ειδικού εγκλήματος που προστατεύει το ίδιο αγαθό είναι και αντιεπιστημονική και χωρίς καμία τεκμηριωμένη χρησιμότητα. Βασίζεται στη σύγχυση της εγκληματικής συμπεριφοράς έτσι όπως εκδηλώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες από το συγκεκριμένο δράστη με το κίνητρό του. Επιχειρείται δηλαδή η κατηγοριοποίηση ενός εγκλήματος που προσβάλλει το αγαθό της ανθρώπινης ζωής με κριτήριο το φορέα της ανθρώπινης ζωής και το κίνητρο του δράστη. Γι' αυτό και τελικά καταλήγει να είναι επικίνδυνη. Η αναγωγή της ανθρώπινης ζωής μιας γυναίκας, ακόμα και αν πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας, είναι πάντοτε ανθρώπινη ζωή όπως είπαμε. Εάν λοιπόν προσδίδεται ιδιαίτερη αξία, ακόμα και με θετικό τρόπο, στην αξία μιας ανθρώπινης ζωής, ανοίγει το δρόμο για να κατοχυρωθεί και στον νόμο διαβάθμιση της ανθρώπινης ζωής. Εάν κάποια ανθρώπινη ζωή θεωρείται ότι έχει υπερέχουσα αξία με κριτήριο το φορέα τη, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποια άλλη, η ζωή ενό εργάτη, για παράδειγμα, ενό πρόσφυγα, ενό μετανάστη, ενό Αφροαμερικανού, ενό Ρωμά. Με βάση το ίδιο κριτήριο, δηλαδή το φορέα τη ανθρώπινη ζωή, έχει μικρότερη, διαφοροποιημένη αξία. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε χαρακτηριστικά στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στη ΣΥΠΑ όπου πράγματι υπάρχει ιδιώνυμο αδίκημα και τιγμωρείται αυστηρότερα η ανθρωποκτονία ενός αστυνομικού ενώρα καθήκοντο. καθήκοντος. Ανεδαφικά λοιπόν και αντιεπιστημονικά είναι και τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της θέσπισης γυναικοκτονίας ω ιδιώνυμου εγκλήματος σχετικά με την ανάδειξη του προβλήματος, ότι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ή να έχει περισσότερη προληπτική λειτουργία, δηλαδή να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο δράστη. Τέτοιε αντιλήψει, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνονται από την πραγματικότητα πουθενά και η αυστηρότερη ποινική μεταχείριση στον καπιταλισμό πουθενά δεν οδήγησε σε μείωση τη εγκληματικότητα ω κοινωνικού φαινομένου. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, σε διάφορε πολιτείε, των οποίων ισχύει σήμερα η θανατική ποινή, ή σε χώρε τη Αφρική και τη Ασία, δεν έχουμε μείωση, αλλά αύξηση εγκληματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θέσπιση ολόκληρου νόμου που αφορά τη γυναικοκτονία έχουμε στο Μεξικό. Όπου θεσπίστηκε το 2007 ο General Law on Women's Access to a Life Free of Violence, και αυτό ο νόμο ανάγει τη γυναικοκτονία σε ξεχωριστό από την ανθρωποκτονία έγκλημα τη χρονιά που θεσπίστηκε παρατηρήθηκε μια σοβαρή μείωση των γυναικοκτονιών αλλά στην πορεία των ετών παρατηρούνται διακυμάνσεις που αποδεικνύουν ότι παραμένουν οι παράγοντες που αφήνουν τις γυναίκες εκτεθειμένες στην ανασφάλεια και τη βία όπως είναι οι άθλιες συνθήκες εργασίας και ζωής των γυναικών, οι καταδικαστές αντιλήψεις και συμπεριφορές σε βάρος των γυναικών στο θρησκευτικό δόγμα, στην κοινωνική συνήθεια, μαζί με εκτεταμένα εγκληματικά κυκλώματα. Τα επιχειρήματα περί αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των δραστών ανθρωποκτονιών γυναικών με βάση το φύλλο του βασίζονται και σε μια αντίστοιχη εσκεμμένη σύγχυση. Οι κατηγορίε του εγκλήματο και τη ποινή, με την αφηρημένη του διάσταση, όπω σα προανέφερα, συνιστούν έννοιε πιο παγιωμένε στο χρόνο γιατί αντανακλούν πιο σταθερέ αντιλήψει κοινωνική συνείδηση σε μεγαλύτερε χρονικέ περιόδου. Η ανθρωποκτονία, αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα και ιστορικά πάντα έτσι ήταν το οποίο γι' αυτό το λόγο τιμωρείται με την αυστηρότερη στο ισχύον ποινικό σύστημα ποινή που σήμερα είναι η Σόβια Κάθεξη. Παλιότερα ήταν και θανατική ποινή. Η απειλούμενη αυτή ποινή σε σχέση με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας ιστορικά ήταν και θα παραμείνει για πάντα όσον αφορά την ανθρωποκτονία η βαρύτερη συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβαρυντική περίσταση που σχετίζεται με το κίνητρο του δράστη ή το φύλλο του φορέα της ανθρώπινης ζωής η οποία αφαιρείται. Δεύτερη σύγχυση που επιχειρείται είναι αυτή της ποινή που απειλεί ο νόμος με την ποινή που πραγματικά επιβάλλεται και εκτίεται. Ο νόμος πάντα απειλεί ένα εύρος ποινής στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ανθρωποκτονία είναι από 10 χρόνια έως ισόβια. Αυτό είναι άλλο ζήτημα και είναι άλλο ζήτημα του ποια ποινή τελικά επιβάλλεται στο συγκεκριμένο δράστη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και ποια είναι αυτή η ποινή που πραγματικά εκτίεται. Βεβαίω. Ο χρόνος έκτησης της ισόβιας κάθεξη έχει ανώτατο όριο τα 16 έτη. Αυτή είναι η ισοβία Στην Πραγματικότητα δεν υπάρχει ισοβία Έτσι. Λοιπόν, και τα 25 σε περίπτωση καταδίκη σε περισσότερε ποινέ ισοβίων, δηλαδή σε περισσότερα εγκλήματα. Όμω η ποινική μεταχείριση, όπω είναι ο καθορισμό του χρόνου έκτηση μια ποινή, αποτελεί στοιχείο, α το πούμε έτσι, τη λεγόμενη αντικλιματική ισοφρονιστική, που στον καπιταλισμό δεν υπάρχει ισοφρονιστική πολιτική, ούτε η φυλακή αποτελεί σοφρονιστικό κατάστημα, αποτελεί κολαπτήριο εγκλημάτων. Αν μπει για κλοπή βγαίνοντα, θα κάνει ληστεία. Αν μπει μέσα για ληστεία βγαίνοντα, θα κάνει ανθρωποκτονία. Και αν βγει μετά την ανθρωποκτονία, θα. Είτε θα διακινείς ναρκωτικά, να είτε θα έχεις οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Ε... Άρα, ο χρόνος έκτιστης της ποινή αφορά πλευρές της αστικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων και γι' αυτό μεταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και κάθε κυβέρνηση, αν θα το παρατηρήσετε, πάση περιπτώσει μπορεί και να μην το παρατηρήσετε γιατί δεν περνάει πάντα, ε, περνάει στα ψηλά, πάντα παίρνει μέτρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών έτσι ώστε εγκλήματα τα οποία είναι... Θεωρούνται ελαφρύτερα ε, να οδηγούν σε λίγα χρόνια έκτησης ή κατά καιρού ε, να απολύονται και όσοι έχουν εκτίσει ένα συγκεκριμένο ε, χρόνο ποινή. Εδώ χρειάζεται να σημειώσουμε και το εξή. Με βάση τα ρεπορτάζ, οι δράστε έφτασαν στην δολοφονία των γυναικών ή τη συγκεκριμένη γυναίκα σε κάθε περίπτωση. Είτε γιατί ζήτησε διαζύγιο, είτε γιατί απατούσε το σύντροφο ή το σύζυγο, ενώ σε πολλέ περιπτώσει το θύμα ήδη είχε στραφεί στην αστυνομία για βοήθεια, χωρί όμω αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτού του τύπου ανθρωποκτονίε, εκφράζεται με αποκρουστικό τρόπο η κοινωνική παθογένεια τη επιβολή τη πειθαρχία, τη υποταγή και στην οικογένεια και στη συμβίωση αντανακλά με υποκειμενικό τρόπο τι διαστρεβλωμένε αντιλήψει περί που η ερωτική σχέση συνδέεται με τάση ιδιοκτησία τη συζύγου ή συντρόφου. Το κίνητρο του δράστη, επομένω, δεν είναι το φύλλο αυτό καθ' αυτό του θύματο. Αλλά η σχέση του θύματο με το δράστη, η οποία διαμορφώνεται σε ένα έδαφο των παραπάνω στρεβλών προτύπων για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλλων, τι διαπροσωπικέ σχέσει που, που στηρίζονται στην οικονομική και η κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από, ένα, από έναν άλλον στο πλαίσιο του γάμου ή α, του συμφώνου συμβίωσης. Επομένως, το πρόβλημα είναι ταξικό και είναι βαθύ και απαιτεί λύσει ακριβώς στην κατεύθυνση που βάζει το ίδιο το σύνθημα της σημερινή εκδήλωσης των νέων κομμουνιστριών και κομμουνιστών της ΚΝΕ, στο δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, στο δρόμο της ανατροπής της, της γυναικείας ανισοτιμίας, στο δρόμο της ανατροπής της οικονομίας και της εξουσίας του κεφαλαίου, στο δρόμο που μπορεί να οικοδομήσει η εργατική λαϊκή εξουσία με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια της εργατικής Ανοίγοντα τον δρόμο για τη γυναικεία χειραφέτηση, ανοίγοντα το δρόμο για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όπου από κοινού γυναίκε και άντρε μπορούν να θεμελιώσουν το ευτυχισμένο μέλλον τη ανθρωπότητα. Σα ευχαριστώ.